Γεια σας από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα μιλήσουμε για τη μέθοδο Κράμερ ως μέθοδο επίλυσης γραμμικών συστημάτων. Δεν είναι και ξέρετε και η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για να λύνουμε ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων. Ωστόσο όμως είναι απλή και εύληπτη. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχετε διδαχτεί στοιχειώδη γραμμική άλγεβρα είτε σε κάποια από τα μαθήματα που έχετε ήδη παρακολουθήσει από το Λύκειο είτε σε αυτά που κάνετε εδώ στο Πανεπιστήμιο, σίγουρα θα την έχετε συναντήσει μπροστά σας. Θα τη χρησιμοποιήσουμε κυρίως για να δούμε την εφαρμογή του υπολογισμού της ορίου σας, την εφαρμογή δηλαδή της συνάρτησης, για παράδειγμα, mdeterm που έχει το λογιστικό φύλλο, όπως είναι το Excel ή το Calc, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε ορίους σας. Θα πάρουμε ως παράδειγμα ένα σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους, όπως το βλέπετε εδώ μπροστά σας, δηλαδή το σύστημα χ συν 4 ψ μείον 2 ζ ίσον 24, 2 χ μείον 3 ψ συν ζ ίσον μείον 12 και μείον 3 χ συν 5 ψ συν 6 ζ ίσον 13. Με τη μέθοδο Κράμερ, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την λύση αυτού του γραμμικού συστήματος, θα πρέπει καταρχήν να υπολογίσουμε την ορίουσα των συντελεστών των αγνώστων, δηλαδή την ορίουσα η οποία αποτελείται από τα στοιχεία 1, 2, μείον 3, αν τα διαβάσουμε κατά στήλη, τα οποία προκύπτουν από τους συντελεστές του αγνώστου χ, όπως τα βλέπετε εδώ, το 1, το 2 και το μείον 3. Στη δεύτερη στήλη έχει τα στοιχεία 4, μείον 3 και 5, τα οποία προκύπτουν από το 4, το μείον 3 και το 5 εδώ, που είναι οι συντελεστές του αγνώστου ψ. Και στην τρίτη στήλη έχει τους όρους μείον 2, 1 και 6, οι οποίοι προκύπτουν από εδώ, από το μείον 2, το 1 και το 6. Το σύστημα θα έχει λύση αν αυτή η ορίουσα έχει μη μηδενική τιμή, είτε θετική είτε αρνητική, αυτό δεν μας πειράζει, αρκεί να μην είναι η 0. Και αυτό γιατί η μέθοδος Κράμερ χρησιμοποιεί αυτή την τιμή της ορίουσας στον παρονομαστή κλασμάτων. Όπως βλέπετε εδώ, η λύση είναι, για παράδειγμα, για το χ είναι το d χ προς d, για το ψ είναι d ψ προς d και για το ζ είναι dz προς d. Όπου δέχει D, ψ και Z είναι οι αντίστοιχες ορίουσες, θα τις εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαίρεση αν το D είναι 0, αν πάρει τη μηδενική τιμή. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω, αν κάτι σας διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ότι η ορίουσα, για παράδειγμα, DX ή DH, αν θέλετε, προκύπτει εάν από την ορίουσα D, στην αρχική δηλαδή ορίουσα που έχουμε πάρει και έχουμε σχηματίσει από τους συντελεστές των αγνώστων όρων, αντικαταστήσουμε την στήλη η οποία αντιστοιχεί στο χ με τους όρους οι οποίοι είναι σταθεροί και είναι, αν θέλετε, δεξιά από εδώ, από το σύμβολο του ίσον, με τους σταθερούς όρους του συστήματος των εξισώσεων. Όπως βλέπετε εδώ, η στήλη αυτή περιέχει με λίγα λόγια τους όρους 24 μείον 12 και 13, να τα εδώ, το 24 το μείον 12 και το 13, εκεί που στη στήλη D ήταν αρχικά οι συντελεστές του χ, του x. Αυτή είναι η ορίουσα dχ, οπότε αν κάνουμε τη διαίρεση dχ δια d, θα πάρουμε το αποτέλεσμα για το χ, την λύση του συστήματος που αντιστοιχεί στο χ. Αντίστοιχα, η ορίουσα dψ προκύπτει αν στην αρχική ορίουσα, όπως την έχουμε δει εδώ πάνω, αντικαταστήσουμε τη στήλη που αντιστοιχούσε στο ψ με τους σταθερούς όρους, το 24, το μείον 12 και το 13. Και τέλος, η ορίουσα dz προκύπτει από την αρχική ορίουσα d εδώ, εάν στην τρίτη στήλη αντικαταστήσουμε το μείον 2, το 1 και το 6 με το 24, το μείον 12 και το 13, τα οποία είναι οι σταθεροί όροι του συστήματος. Με λίγα λόγια, για να λύσουμε ένα σύστημα νη εξισώσεων με νη αγνώστους, χρειαζόμαστε νη συν ένα ορίουσας να υπολογίσουμε, την ορίουσα των συντελεστών και την αντίστοιχη ορίουσα για κάθε άγνωστο που έχει το σύστημα εξισώσεων. Αφού υπολογίσουμε τις τιμές αυτές για τις ορίουσες, από εκεί και μετά μια απλή διαίρεση μας δίνει το αποτέλεσμα για κάθε μεταβλητή, για το χ, για το ψ και για το ζ. Θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ένα λογιστικό φύλλο, όπως είναι είτε το Excel είτε και το Calc. Θέλω να σας υπενθυμίσω μονάχα ότι, παρόλο τους κάπως έτσι πολύπλοκους υπολογισμούς που πιθανά να έχετε δει στο μάθημα της γραμμικής άλγεβρας σχετικά με τον υπολογισμό οριζουσών και ιδιαίτερα αυτούς που είναι ανωτέρας τάξης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης και ούτω καθεξής, στα λογιστικά φύλλα αυτό είναι κάτι το αρκετά πιο απλό. Μια κλίση, μια συνάρτησης είναι.
Το μόνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το όρισμα θα πρέπει να αντισυγεί σε ένα τετραγωνικό πίνακα. Με λίγα λόγια, να έχουμε όσες γραμμές, τόσες και στήλες, αν θέλουμε να υπολογίσουμε την ορίζουσα. Η λύση που σας δίνω εγώ εδώ είναι προφανώς ενδεικτική, μπορείτε να την τροποποιήσετε κι εσείς όπως νομίζετε καλύτερα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ο ορισμός αρχικά του συστήματος. Όπως βλέπετε, εδώ το έχω κάνει στην περιοχή που ξεκινάει από το β3 και τελειώνει στο ε5, αυτή εδώ η περιοχή με λίγα λόγια, η οποία κυρίες και κύριοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά αναπαράσταση αυτού εδώ του συστήματος μέσα σε ένα λογιστικό φύλλο. Παρατηρήστε τώρα πια ότι έχουμε ξεφύγει από τον μαθηματικό αλγεβρικό συμβολισμό, δεν γράφουμε δηλαδή σε ένα λογιστικό φύλλο το χ, το ψ, το ζ κτλ, παρά μόνο τους συντελεστές των αγνώστων, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη μεριά τους σταθερούς όρους. Προσέξτε δηλαδή ότι ναι, μεν χρησιμοποιούμε συμβολισμούς όπως για παράδειγμα είναι εδώ το A, το B και το C για να ορίσουμε ότι έχουμε το α1 χ συν β1 ψ συν σ1 ζ ίσον d1. Με το 1, 2 και 3 εδώ σε αυτή τη στήλη α απλά δίνουμε, αν θέλετε, μία υποσημείωση σχετικά ότι, με το ότι είναι η πρώτη εξίσωση, η δεύτερη εξίσωση, η τρίτη εξίσωση, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό και βοηθητικό, αλλά όχι απαραίτητο. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει σε μία στήλη να βάλουμε τους συντελεστές του χ, σε μία άλλη στήλη διπλανή τους συντελεστές του ψ, σε μία άλλη στήλη διπλανή τους συντελεστές του ζ. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, έχοντας βάλει δηλαδή για παράδειγμα σε αυτήν εδώ την περιοχή από το α, συγγνώμη, από το β3 μέχρι το d5, τους 9 αριθμούς, τα 9 στοιχεία που αντιστοιχούν στους συντελεστές του χ, του ψ και του ζ, και μιας και έχουμε τρεις εξισώσεις με τρεις αγνώστους, θα έχουμε συνολικά 9 όρους. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση μπορούμε πολύ εύκολα να καλέσουμε τη συνάρτηση mdeterm όπως έχουμε κάνει εδώ και να υπολογίσουμε την ορίζουσα. Αυτός εδώ ο τύπος δηλαδή, mdeterm β3 έως d5, βλέπετε νομίζω και εδώ στην οθόνη σας την μπλε σκιασμένη αυτή, το μπλε περίγραμμα αυτής της περιοχής, θα μας δώσει το αποτέλεσμα της ορίζουσας. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η ορίζουσα θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα τετραγωνικό πίνακα, με λίγα λόγια να έχουμε ίσο πλήθος γραμμών με στήλες. Αυτή η ορίζουσα είναι καλό να ελεγχθεί κυρίες και κύριοι με κάποια συνάρτηση εδώ, πώς το λένε, if για παράδειγμα και τα λοιπά, έτσι ώστε να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα, όχι απλά να το γράψουμε όπως το βλέπετε εσείς εδώ. Με λίγα λόγια θα ήταν καλό εάν εδώ μπορούσαμε ακόμα καλύτερα να είχαμε μια συνάρτηση όπως είναι για παράδειγμα η if και να γράψουμε ότι αν αυτή εδώ η τιμή είναι διαφορετική από το 0, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Καλό είναι να πάρουμε ένα μήνυμα για παράδειγμα ότι η ορίζουσα είναι μη μηδενική. Διαφορετικά μπορούμε να δώσουμε ένα άλλο μήνυμα όπως για παράδειγμα ότι η ορίζουσα, ας το εξελινήσουμε λίγο, ότι η ορίζουσα είναι 0 έτσι ώστε ο χρήστης ανάλογα να πράξει και ανάλογα να χειριστεί τις παρακάτω πράξεις έτσι ώστε να μην παίρνουμε απλά ένα μήνυμα λάθος από αυτά που δίνει το λογιστικό φύλλο σχετικά με τις διαιρέσεις με το 0, αλλά να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Να σας θυμίσω μονάχα εδώ, αν το διαγράψουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, αγνοήστε προς το παρόν αυτό εδώ όπως βλέπετε σχετικά με την διαίρεση με το 0 και μετά τη διαγραφή που έκανα, μπορούμε είτε να πληκτρολογήσουμε τον τύπο της ορίζουσας, συγγνώμη, είτε να καλέσουμε την συνάρτηση για παράδειγμα από εδώ, είτε εδώ από το μενού με το Ctrl F2 κάτω από το μενού της εισαγωγής, είτε αν θυμάστε αυτό μπορούμε να το κάνουμε και από εδώ, να μεταβούμε στην κατηγορία πίνακας, εδώ και να καλέσουμε την αντίστοιχη συνάρτηση mdeterm. Από εδώ και πέρα μετά, καλό είναι να... που το χάσαμε. Συγγνώμη λίγο. Κάτι μου ξέφυγε. Εδώ. Στο επόμενο. Και από εδώ να διαλέξουμε την συνάρτηση, την περιοχή, συγγνώμη, τιμών που αντιστοιχεί στο όρισμα της συνάρτησης, είναι το β3 έως το β5. Να συμπληρώσουμε με λίγα λόγια το
τον τύπο της συνάρτησης μαζί με το όρισμά της και στο τέλος να δώσουμε εντάξει ή OK αν θέλετε για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε, μπορείτε να το κάνετε και από το μενού, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μην σας μπερδεύει τίποτα σχετικά με αυτό. Τώρα, για τη συνέχεια κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο κάτι. Θέλουμε αυτές τις τρεις ορίζουσες, τον DH, τον DEPSI και τον DZ. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να ξανασχηματίσουμε τους πίνακες οι οποίοι, πάνω στους οποίους βασίζονται οι υπολογισμοί της ορίζουσας σαν πίνακες 3x3 ξεχωριστά, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εδώ σχηματικά με λίγα λόγια και έχουμε ξαναγράψει ποια είναι η ορίζουσα DH. Για προχωρημένους, αν θέλετε έτσι, προγραμματιστές λογιστικά, φίλα, αυτές οι κινήσεις και αυτές οι πράξεις είναι παντελώς περιττές. Για εσάς όμως που ίσως τα βλέπετε για πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, καλό είναι να συνηθίσετε σε αυτή την βηματική εκτέλεση της διαδικασίας, του αλγορίθμου αν θέλετε, έτσι ώστε να έχετε και περισσότερο έλεγχο του τι συμβαίνει και να έχετε στη διάθεσή σας επίσης τις επιμέρους τιμές. Για να το κάνουμε αυτό εδώ, όπως βλέπετε εδώ στο DH, στο κελί με λίγα λόγια H9 σε αυτό το λογιστικό φύλλο, το οποίο υπολογίζει την ορίζουσα που αντιστοιχεί στις τιμές από στο V8 μέχρι το D10 που είναι αυτές εδώ. Βλέπετε ότι έχουμε αντικαταστήσει την πρώτη στήλη που ήταν αρχικά στο Χ με τους σταθερούς όρους. Κοιτάξτε λίγο τώρα πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτόν εδώ τον πίνακα, έτσι ώστε εύκολα να καλέσουμε την συνάρτηση με την περιοχή V8 ως D10. Αν θα διαγράψω λίγο αυτά εδώ τα νούμερα από εδώ, πείτε ότι δεν τα έχουμε και έχουμε αυτό εδώ. Κοιτάξτε λίγο τι κάνω. Θυμίζω ότι εδώ τώρα στο DH θα πρέπει να προσθέσουμε στην πρώτη στήλη τους σταθερούς όρους. Για παράδειγμα εδώ είναι το 24. Οπότε για να μην τα ξαναγράφουμε απλά καλά τον τύπο ίσον ε3, οπότε στο κελί V8 θα τοποθετηθεί η αντίστοιχη τιμή. Εδώ δίπλα του είναι το 4, αυτό δηλαδή που αντιστοιχεί στο κελί σε 3, ή αν θέλετε αυτό εδώ που ονομάζουμε γράφοντας αναλυτικά έτσι αλγεβρικά το σύστημα εξισώσεων σαν B1, και δίπλα του είναι αυτό εδώ το κελί, η τιμή δηλαδή μείον 2. Αυτά τα κελιά εδώ μπορούν απλά να, αυτή η περιοχή κελιών μπορεί απλά να τραβηχτεί 2 γραμμές προς τα κάτω, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο πίνακας. Από τη στιγμή που έχουμε στη διάθεσή μας αυτόν εδώ τον πίνακα, όπου αντιστοιχεί στην ορίζουσα DH, η οποία προκύπτει από αυτές εδώ τις τιμές, όπου η πρώτη στήλη, αυτή εδώ δηλαδή, έχει αντικατασταθεί με αυτές τις τιμές οι οποίες προκύπτουν από εδώ, από τους σταθερούς όρους, τότε πολύ εύκολα μπορούμε να καλέσουμε αυτόν τον τύπο, όπως βλέπετε, όπως κάναμε και πριν, και να πάρουμε το αποτέλεσμα της ορίζουσας για το DH. Με αντίστοιχο τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να κάνουμε εδώ τον υπολογισμό για τον DEP, για την περιοχή κελιών που θα μας δώσει τις ορίζουσες DEPSI και DZ ως εξής. Και εδώ θα τα διαγράψω για να το επαναλάβουμε. Κοιτάξτε να δείτε λίγο τώρα πώς το κάνουμε αυτό εδώ. Εδώ πια έχουμε αυτή την τιμή, δηλαδή την τιμή του συντελεστή του Χ. Εφόσον πρόκειται για ορίζουσα DEPSI, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τους συντελεστές του Ψ με τους σταθερούς όρους και να αφήσουμε το Χ και το Ζ ως έχουν αρχικά. Η πρώτη γραμμή μπορεί να τραβηχτεί 2 φορές προς τα κάτω, έτσι ώστε να συμπληρωθεί κατάλληλα ο πίνακας και να πάρουμε τώρα πια τις τιμές που αντιστοιχούν στην ορίζουσα DEPSI. Αντίστοιχα και εδώ στο DZ μπορούμε να πούμε το εξής, ότι για την πρώτη στήλη θα πάρουμε τους συντελεστές του Χ, για τη δεύτερη στήλη θα πάρουμε τους συντελεστές του Ψ και για την τρίτη στήλη τώρα θα πάρουμε τους σταθερούς όρους. Όχι το Z, τους σταθερούς όρους. Αυτές οι τρεις στήλες εδώ μπορούν να τραβηχτούν 2 γραμμές προς τα κάτω για να συμπληρωθεί ο τύπος. Και τώρα εδώ μπορούμε διαδοχικά να γράψουμε όπως και πριν τον τύπο για τον υπολογισμό της ορίζουσας που αντιστοιχεί στον τετραγωνικό πίνακα, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στα κελιά V13 έως D15, που αντιστοιχεί δηλαδή στο DEPSI, ένας πίνακας και εδώ 3x3. Επίσης και εδώ ένας πίνακας, αν θέλετε, μια ορίζουσα 3x3, η οποία μπορεί να υπολογιστεί εδώ. Από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις τέσσερις ποσότητες, το D, το DH, το DPSI και το DZ, μπορούμε πάρα πολύ εδώ απλά να κάνουμε τη διαίρεση H9 δια H7 είναι εδώ, με λίγα λόγια DH δια D όπως βλέπετε, από κάτω είναι DPSI δια D, αυτή η ποσότητα δηλαδή εδώ δια αυτή, και από εδώ είναι το DZ δια D. Προσέξτε λίγο, αυτές εδώ οι διαιρέσεις θα μπορούσαν να είχαν γίνει απευθείας με τους υπολογισμούς των ορισών.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το εξής. Ας το κάνουμε για το ζήτα για να καταλάβατε τι σας λέω. Να μην κάνουμε δηλαδή επιμέρους τους υπολογισμούς, αλλά να τους κάναμε όλους απευθείας εδώ. Μπορούμε να γράψουμε για παράδειγμα ότι εδώ είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης, η οποία, αν θυμάστε, αυτό εδώ τώρα θα πρέπει να είναι το η ορίζω που αντιστοιχεί στο dz, δηλαδή αυτή εδώ. Να κλείσουμε την εδώ και να γράψουμε τη διαίρεση στον παρονομαστή, να γράψουμε την ορίουσα d, η οποία είναι εδώ. Θα πάρουμε, όπως βλέπετε, και εδώ το μείον 1 και εδώ το μείον 1. Δεν σας συνιστώ να κάνετε αυτόν εδώ τον τρόπο για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Για δύο, αν θέλετε. Ο ένας είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθεί αν έχετε κάνει κάποιο λάθος. Αν οι διάμεσοι υπολογισμοί σας όμοιγαίνε το περιλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν κάποιο λάθος, ο σταδιακός υπολογισμός που κάναμε με αυτόν εδώ τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί, έτσι ώστε να απαλληφθεί αυτό το πιθανό λάθος. Ο δεύτερος και βασικός λόγος, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αν το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, θα χρειαστεί το πρόγραμμά σας 3 φορές να υπολογίσει την ορίζουσα του D, μία για το χ, μία για το ψ, μία για το ζ, και να βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Για υπολογισμούς που έχουν ορίζουσες 3 επί 3, αυτό ίσως να μην σας φαίνεται για κάτι τόσο πολύ σπουδαίο. Ένας σύγχρονος υπολογιστής του 21ου αιώνα μπορεί να υπολογίσει πάρα πολύ γρήγορα μια ορίζουσα 3 επί 3. Ωστόσο, σε πραγματικά προβλήματα τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν ορίζουσες 10 επί 10, 20 επί 20 ή δεν ξέρω και εγώ πόσο μεγάλες, ή να περιλαμβάνουν σύνθετες περιπτώσεις, αυτό εδώ θεωρείται παντελώς άσκοπο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, χρησιμοποιούμε την υπολογιστική ισχύ για να κάνουμε πολλές φορές το ίδιο πράγμα, κάτι το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, αν δεν είναι και τελείως λάθος. Γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, προτιμήστε, ξανά σας το λέω, τις σταδιακούς υπολογισμούς. Είναι πιο σωστοί γενικά, σαν υλοποίηση ενός αλγορίθμου, και επίσης μας δίνουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να ανιχνεύσουμε πιθανά λάθη. Αυτό που θέλω να προσθέσω στο τέλος για να κλείσουμε αυτό εδώ το μάθημα είναι ότι, όπως ακριβώς εδώ, αν θυμάστε, είχαμε κάνει έναν έλεγχο if, έτσι ώστε να βλέπουμε αν η ορίουσα είναι μηδενική ή όχι. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνετε και να προσπαθήσετε να κάνετε είναι να τροποποιήσετε αυτόν εδώ τον έλεγχο, αυτόν εδώ τον τύπο, συγγνώμη, που μας δίνει την ρίζα της εξίσωσης, το χ, το ψ και το ζ, έτσι ώστε να γίνεται και εδώ ο έλεγχος. Με λίγα λόγια, αν ομοιγένεια το η ορίζουσα είναι 0, να μην παίρνουμε εδώ ένα μήνυμα λάθος, αλλά να παίρνουμε κάτι διαφορετικό. Να παίρνουμε ένα δικό μας μήνυμα και όχι το μήνυμα που μας δίνει ο υπολογιστής και το λογιστικό φύλλο ότι αντιμετωπίζει μία διαίρεση με το 0. Κατά τα άλλα, σας θυμίζω και πάλι ότι το συγκεκριμένο μάθημα έχει σαν στόχο να σας μάθει να χειρίζεστε τη συνάρτηση M-Determ, όπως για παράδειγμα την έχουμε κάνει εδώ, ή όπως για παράδειγμα την έχουμε κάνει εδώ, έτσι ώστε να μπορέσετε να υπολογίσετε ορίζουσες, αν αυτό το χρειάζεστε, σε λογιστικά φύλλα. Κατά τα άλλα, θυμάστε ότι σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουμε πολλές άλλες δυνατότητες και πολλούς άλλους τρόπους στη διάθεσή μας για να βρούμε την λύση ενός γραμμικού συστήματος νη εξισώσεων με νη αγνώστους, πέρα από τη μέθοδο Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά.